Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport κάθε εβδομάδα εδώ, την ίδια πάντα ώρα στο NSTV. Παρέα, όπως πάντα, ο Χρήστος Γεωργίου στο μικρόφωνο το ένα με τον Γιάννη Γιαννούλα στο δεύτερο μικρόφωνο. Έτσι ώστε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Στους φίλους και τις φίλες της εκπομπής. Όντως έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα και δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο. Ακριβώς. Να πούμε έτσι λιγάκι τους τίτλους που θα βάλουμε στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το ντέρμπι, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. Έχουμε να πούμε για τα παιχνίδια που έρχονται των ευρωπαϊκών ομάδων. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός παίζουν εντός έδρας απέναντι σε West Ham και Ren. Σε Ren και West Ham. Ακριβώς. Η ΑΕΚ παίζει στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέη και ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Σκωτία για να παίξει με την Αμπερντίν. Μάλιστα έφυγε από σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ προκειμένου να εγκλιματιστεί, γιατί έχουν θέματα και με κακοκαιρία. Άλλη κακοκαιρία, όχι ο Ντάνιελ, είναι νομίζω η Μπαμπέτ, κάπως έτσι είναι στην Αγγλία. Έχει χτυπήσει και το Λονδίνο και άλλες πόλεις. Αυτά τα αστεία ονόματα που δίνουν. Έχουμε να πούμε για Ευρωλίγκα, καθώς τελείωσε η πρώτη διαβολοβδομάδα και έχουμε δει κάτι από τις ελληνικές ομάδες και από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έχουμε να πούμε για Basketball Champions League. Δύο αγώνες περιλαμβάνει το διήμερο με Περιστέρι και ΑΕΚ. Και φυσικά να πούμε και κάποια πράγματα προς το τέλος εκπομπής για μια ωραία εκδήλωση η οποία έγινε το περασμένο Σάββατο για δύο βιβλία που πραγματικά αξίζει να τα αγοράσετε. Λεπτομέρειες θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όπως πάντα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση στην εκπομπή με τη στήλη σαν σήμερα. Μια στήλη η οποία πραγματικά μας αρέσει και πιστεύω ότι αρέσει και σε εσάς. 24 Οκτωβρίου σήμερα. Και σαν σήμερα το 1951, ο 18χρονος Βαγγέλης Πανάκης μεταγράφεται στον Παναθηναϊκό από την ΑΕ Καλογρέζας και τρία χρόνια μετά, στις 8 Μαρτίου του 1954, θα κάνει ντεμπούτο με την Εθνική, με την οποία θα αγωνιστεί 14 φορές και θα πετύχει 5 γκολ. 8 χρόνια αργότερα, ο Will Chamberlain ξεκινάει ένα ρεκόρ 799 συνεχόμενων αγώνων, στα οποία δεν θα αποβληθεί ούτε μία φορά με 5 φάουλ. Τότε ίσχυαν τα 5 φάουλ στο NBA. Προάγγελος ήταν το ABA και μετά έγινε το NBA, όπου έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και βγαίνουν οι παίκτες στα 6 φάουλ. Και θα κλείσουμε την αναφορά, καθώς έχουν συμβεί πάρα πολλά, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Το 1965, εκεί όπου ο Μίμης Παπαϊωάννου, δυσαρεσμένος με την ΑΕΚ, συνοδεύει τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα στη Γερμανία, ενώ μαζί τους είναι και ο νεαρός Χρήστος Νικολόπουλος. Ο Παπαϊωάννου προσπαθεί να ακολουθήσει καριέρα τραγουδιστή και έχει ήδη ηχογραφήσει τον ύμνο της ΑΕΚ. Θα επιστρέψει στα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά θα προλάβει τη σεζόν που θα ξεκινήσει καθυστερημένα το Νοέμβριο. Ήταν που είχε φύγει τότε από την ΑΕΚ, γιατί η Ένωση είχε αρνηθεί τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αν θυμάσαι. Ακριβώς μια μεταγραφή, βέβαια, η οποία... Για την εποχή θα έκανε πάταγο, δηλαδή θα ήταν... Κοίτα, βέβαια, μιλάμε για ένα Μίμη Παπαϊωάννου, το σχορεμένο, ο οποίος πραγματικά ήταν η ψυχή της ΑΕΚ. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ο superstar της εποχής και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για την ομάδα του. Πολλά από τα ρεκόρ του μένουν ακόμα ακατάρρυκτα. Ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε και για τον Will Chamberlain, ένα πραγματικά θρύλο του NBA, και μάλιστα αυτό το ρεκόρ νομίζω ότι δύσκολα θα καταρριφθεί στο πέρασμα των χρόνων. 799 συνεχόμενα παιχνίδια, λίγο δύσκολο. Ναι. Πολλοί βέβαια θα το πλησιάσουν, αλλά πολύ δύσκολα θα το καταρρύψουν. Λοιπόν, αυτό ήταν το σας σήμερα. Πάμε να δούμε λιγάκι το φιλμ της 8ης αγωνιστικής της Super League. Μια Super League η οποία μας άφησε, θα λέγαμε, πολλά συναισθήματα. Εκκρεμότητες, πικρή γεύση με... Λοιπόν, με είχαμε... του ντέρμπι. Λαμία Πας Γιάννενα 1-2-1. Πανετολικός Βόλος 2-0. Άρης Πανσεραϊκός 1-0 με γκολ των γηπεδούχων στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαβιάνο. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-3, εύκολο πέρασμα του δικεφάλου
του Νότου από την Τρίπολη. Κηφισιά Όφη ήταν το μοναδικό παιχνίδι που έληξε χωρίς τέρματα, 0-0. ΠΑΟΚ Ατρόμητος 2-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1. Ως το 50 την στιγμή της διακοπής. Ακριβώς, θα πούμε λεπτομερέστατα για αυτό το παιχνίδι. Η βαθμολογία έχει πρώτο τον Ολυμπιακό με μια εκκρεμότητα βέβαια με το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. 19 βαθμούς ο Ολυμπιακός, 17 ο ΠΑΟΚ όσους έχει και η ΑΕΚ. 16 ο Παναθηναϊκός, 13 ο Όφη, 12 η Λαμία, 11 ο Άρης, 9 βαθμούς για Παναθηναϊκό, 8 για Αστέρα Τρίπολης, 7 για την Κηφισιά, 6 για τον Πανετολικό. Και έχουμε στην τελευταία τριάδα ΠΑΣ Γιάννενα με 5, Ατρόμητο με 3 και Βόλο με μόλις 2 βαθμούς. Να πούμε την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 28 και 29 του μήνα. 28 θα παίξουν ανήμερα της Εθνικής Επετείου στις 5.30 Βόλος και Κηφισιά και στις 8 ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί τον Πανετολικό. Την Κυριακή έχουμε 3 αναμετρήσεις στις 5.30 Αστέρας Τρίπολης Λαμία, στις 7.30 Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός και μία ώρα αργότερα Άρης ΠΑΣ Γιάννενα. Και τη Δευτέρα θα κλείσει αυτή η ένατη αγωνιστική με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ τον τέρμι των δικεφάλων στις 7.30 και στις 9.30 στο Γεννή Κουλέ Όφη εναντίον Ολυμπιακού. Αυτά όσον αφορά το φιλμ. Πάμε όμως εμείς να ξετυλίξουμε αυτό το φιλμ της 8ης αγωνιστικής και θα εστιάσουμε φυσικά όπως είναι κατανοητό στον τέρμι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε καθυστερημένα λόγω των γνωστών βεγγαλικών που σκέπασαν τον ουρανό του Φαλήρου. Το κρίμα στην υπόθεση είναι ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Ένα από τα καλύτερα ντέρμπι που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Το οποίο και οι δύο ομάδες μπήκανε δυνατά. Ναι, το οποίο δεν σε προειδέαζε ότι θα μπορέσει να έχει, ότι θα κατέφυγε στο να έχει αυτή την εξέλιξη, τη διακοπή του, με τον τραυματισμό του Ισπανού μπακ του Παναθηναϊκού, του Χουάνκαρ, ο οποίος προθερμενόταν μαζί με συμπαίκτες και αντιπάλους. Ακριβώς, κοντά στην πλευρά που ήταν αμυνόμενος ο Παναθηναϊκός. Ναι, κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Όχι, ως το... Α, στην απέναντι πλευρά, συγγνώμη. Ήταν αμυνόμενος ο Ολυμπιακός. Και δυστυχώς είχαμε αυτή την εξέλιξη με τη διακοπή του αγώνα, την αποχώρηση του Παναθηναϊκού. Και η συνέχεια θα είναι στα δικαστήρια. Σήμερα βγήκαν η κλήση απολογία από τον αθλητικό δικαστή. Ο Ολυμπιακός, με βάση τα όσα λένε και οι πιο έμπειροι από εμάς στα νομικά και στα θέματα του πειθαρχικού κώδικα, κινδυνεύει με αφαίρεση ενός βαθμού και τιμωρία με μηδενισμό στο ντέρμπι, εφόσον ισχύει στο κατηγορητήριο ως το τέλος, με αφαίρεση ενός βαθμού και επειδή είναι και υπότροπος από την περσινή σεζόν, με τιμωρία κεκλεισμένο, με αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, κινδυνεύει με επιπλέον για 2 έως 4. Και φυσικά ένα βαρύτατο χρηματικό ποσό, το οποίο θα είναι η συνέχεια της τιμωρίας, εάν φυσικά είναι αυτή η τιμωρία. Και να πούμε βέβαια. Τα νομικά επιτελεία των δύο ομάδων έχουν ρυθεί στη δουλειά για να. Ο καθένας για να αντικρούσει τα επιχειρήματα του άλλου. Και σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν υπάρχει κλίση σε απολογία για τον Παναθηναϊκό, παρότι συζητεί το και αυτό το θέμα. Ότι... Να τα βάλουμε όμως λίγο πώς έχουν τα πράγματα χρονικά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είχε μία φλίαρη υπεροχή στα πρώτα λεπτά. Ο Ολυμπιακός και το πρώτο δεκάλεπτο λίγο που... Αυτό πάντα, το αναγνωριστικό που λέμε. Πάντα στο Καραϊσκάκης με τη δύναμη του κόσμου του και μπαίνει δυνατά ώστε να βρει αυτό ή την πρώτη φάση, τον πρώτο γκολ για να. Ακριβώς, για να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του μετά. Δύσκολα να τρομάξει τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε αυτό το αρχικό δεκάλεπτο που είχε μια μικροευκαιρία ο Ολυμπιακός με το Ποντένσε. Μετά ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο, πήρε την καρδιά τη μπάλα. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Και με την ικανότητα των Τζούριτσιτς και Μπερνάρ να κινούνται ανάμεσα στις γραμμές, δηλαδή από το κέντρο και ανάμεσα και στην άμυνα του Ολυμπιακού. Μπορούσε να πατήσει πάρα πολλές φορές περιοχή.
Μάλιστα υπήρχε μία και η. Ο Τζούριτσιτς, άλλη μία ο Μπερνάρ με το σουτ που πέρασε μόλις. Ακριβώς, είχε το Μλαντένοβιτς να βγαίνει από αριστερά και στη θέση να... του ναι. Χουάνκαρ, ο οποίος δεν ξεκίνησε την αρχική ενδεκάδα. Και να δημιουργούν υπεραριθμία από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεταν ο Παναθηναϊκός. Και ο δεξιά, όπως αμυνόταν ο Ολυμπιακός. Και δημιούργησε πολλούς κινδύνους από εκείνη την πτέρυγα. Βέβαια το γκολ προήλθε από το Παναθηναϊκό και το Βαγιανίδη προήλθε από στημένη φάση, από στατική φάση. Ακριβώς, με φάουλ του Μλαντένοβιτς από αριστερά. Η μπάλα πήρε πολλές κατευθύνσεις με καραμπόλες μέσα στην περιοχή και βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο. Όπως έλεγαν οι παλιοί, ήταν το γνωστό μελέ που λέγα, το μελέ στην περιοχή. Α, μπράβο. Και βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή και την κατάλληλη θέση ο Βαγιανίδης, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε αυτό το 0-1 σε ένα καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού, το 28ο λεπτό. Γιατί ο Ολυμπιακός πάνω που πίεζε και έδειχνε ότι. Λίγο πριν τον κόλπο Παναθηναϊκού είχε μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός με το ακριβώς, μια φάση πριν. Με το σου του Φορτούνη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού στην προσπάθεια για έξοδο από την περιοχή. Έκανε ο Ολυμπιακός το κλέψιμο και βρέθηκε ο Φορτούνης με πολλά μέτρα διαθέσιμα. Και ναι, και σύγκλινε από τον άξονα και έκανε το σουτ. Και την ποιότητά του μπόρεσε και έφτασε λίγο έξω από την περιοχή, λίγο πριν το ημικύκλο σουτ. Έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι. Ένας Παναθηναϊκός, να πούμε βέβαια, που είχε αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του. Είχε το Βαγιανίδη να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα μετά από καιρό. Είχε στη θέση τον στόπερ, τον Πέρεθ, ο οποίος παραξένεψε πολύ κόσμο η επιλογή του. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί άφησε στον πάγκο το Γετβάη που ένιωσε ενοχλήσεις. Τον Αράο. Ένιωσε ενοχλήσεις όμως και ο Γετβάη πριν την ενάρξη του παιχνιδιού. Ούτε στον πάγκο, ήταν στην εξέδρα. Ακριβώς μαζί με τον Ζέκα έκαναν παρέα εκεί πέρα στην αποστολή από τους κομμένους παίκτες. Μάλιστα ο Ζέκα ήταν σήμερα στην αποστολή του Παναθηναϊκού Β στο εξαναβολές παιχνίδι με την Καλυθέα. Ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 1-0 και παραμένει έτσι. Μετά από 4 παιχνίδια να έχει 3 βαθμούς. Να πούμε βέβαια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού ότι αυτό που είπες και εσύ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι των αντιπάλων και ειδικά του Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Θέλησε να ρίξει ιδιαίτερο βάρος στα άκρα, εκεί πέρα δηλαδή που έβλεπε από δεξιά να ανεβαίνει ο Βαγιανίδης έχοντας αλληλοκάλυψη του Παλάσιος. Από αριστερά να είναι ο Μπερνάρ ως το φτερό της επίθεσης και πίσω το ακριβώς να είναι ο Μλαντένοβιτς. Πιο επιθετικό γενής παίκτης σε σχέση με τον Χουάνκαρ. Ναι, φυσικά και με καλύτερα χτυπήματα. Ακριβώς και στο κέντρο δέσποζε φυσικά η φυσιογνωμία του Αράου, ο οποίος έκανε πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι παρέα με τον Τσέριν. Βέβαια χρεώνεται. Ο Τσέριν χρεώνεται. Μαζί, τη φάση. Χρεώνεται και οι δύο, χρεώνεται τη φάση της ισοφάρισης. Μια ισοφάριση η οποία ωστόσο δεν έριξε, θα λέγαμε, το ρυθμό του παιχνιδιού. Όχι, ισοφάριση τον έριξε αμέσως το ρυθμό του παιχνιδιού. Γιατί στο επόμενο λεπτό είχαμε. Θέλω να πω, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έδειχνε καλό πρόσωπο μέχρι την ισοφάριση. Φυσικά, εντάξει. Μεσολάβησε βέβαια το ημίχρονο για να κατατάξει τον ομάδο. Και αυτό το γρήγορο γκολ του Καμαρά ήταν αυτό που ουσιαστικά έφερε κοντά τον Ολυμπιακό στο σκορ. Από εκεί πέρα βέβαια είχαμε τα όσα θλιβερά είδαμε. Είδαμε, να πω εγώ τον πόνο μου όσον αφορά το συνδρομητικό κανάλι που είχε τα δικαιώματα. Που επειδή δεν βρέθηκα στο φαλτηρικό γήπεδο, το βλέπα από το γραφείο και έπρεπε να κάνω το live του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή. Και οι συνάδελφοι του στο γήπεδο μας λέγανε ότι σε λίγο θα υπάρξει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάχνουμε να δούμε τον γιατρό. Ο γιατρός δεν υπάρχει, λέει τα δικά του. Παναθηναϊκός πάντως πήρε την πρωτοβουλία. Αν θες τη γνώμη μου, εκεί θα έπρεπε η ενημέρωση από το συνδρομητικό να ήταν. Ακριβώς, και όχι να μας πετάει highlights. Σε Λάτσιο και Φέγενορντ Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι της γης και να έσκαγε το σούπερ θέμα. Γιατί αυτό είχαν πάρει όλα τα κανάλια καταρχάς. Η διακοπή αυτή είναι. Όταν διακόπτει ένα ντέρμπι, και ειδικά το ντέρμπι, είναι σούπερ θέμα. Δηλαδή, τι άλλο. Πώς να το πω τώρα. Θέλει κάποιο άλλο θέμα από αυτό, ώστε να τρέξει από πάνω και να το καλύψει. Ο τηλεθεατής, στην προκειμένη περίπτωση, ζητά να μάθει για ποιο λόγο διακόπηκε. Ναι, και όταν λοιπόν δεν του προσφέρει αυτή την υπηρεσία, να το πω έτσι. Η διακοπή, η προσωρινή και μετέπειτα η οριστική,
η διακοπή είναι προφανή. Ακριβώς. Δεν είναι ραδιόφωνο να πεις ότι θα βάλω ένα τραγουδάκι και θα έχουμε ξανά σύνδεση. Η διακοπή, ο λόγος της διακοπής είναι προφανής. Τώρα το θέμα θέλεις το μετέπειτα. Θέλεις... Όφιλε, δικαίωμα, θέλεις... όφιλε για μένα... Θέλεις την ενημέρωση από τα αποδυτήρια, θέλεις αυτό ακριβώς. Να έχεις παρουσία μες τα αποδυτήρια. Τώρα, εδώ μας είπαν κάποια στιγμή ότι δεν είχαν και κάμερα στο συμβάν. Που υπάρχει κάμερα ακριβώς δίπλα στο σκηνικό. Υπάρχει μάλιστα... φιλάθλου του Ολυμπιακού που τραβάει αυτό το σκηνικό από την κερκίδα. Κοίταξε, αυτό βγήκαν δύο, όπως λέγανε επίσης παλιά, δύο ερασιτεχνικά βίντεο από κινητό που απαθανάτησαν τη στιγμή. Τα οποία και πάντα όταν έχεις εικόνα με το κινητό δεν είναι και καθαρά, έτσι δεν είναι... Σίγουρα, δεν μπορεί να έχεις ευκρίνεια εικόνα σε εκείνη την δεν ώρα. Δεν είναι και καθαρά. Όμως αποτελεί μυστήριο. Μπορεί, γιατί με την ίδια λογική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα σε φέρω σε ένα άλλο περιστατικό που δεν αφορά τα γήπεδα. Το θάνατο του Αντώνη στον Πειραιά. Αν θυμάσαι από κινητό. Θέμα. Του Αντώνη. Του κριτικού του παιδιού που έφυγε στο λιμάνι τότε που μύγηκε. Σωστό. Αν δεν υπήρχαν τα κινητά, δεν θα μαθαίναμε καν το σκηνικό. Θα νομίζαμε ότι. Το ότι έπεσε μόνο του. Ότι ήταν ένα τρελό που έπεσε. Είδες λοιπόν. Τα κινητά σε αυτή την περίπτωση. Ο τρελός που θα έχανε το πλοίο και έτρεξε τελευταία στιγμή να το προλάβει και την ώρα που έκλεινε ο καταπέλτης. Ακριβώς. Και αν δεν είχαμε αυτή την πρόσβαση, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα, ούτε να κατηγορήσουμε κάποιον. Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ένα βαρύ κατηγορητήριο. Επειδή βγαίνουν συνάδελφοι και λένε από την Κυριακή το βράδυ μέχρι και πριν λίγη ώρα μπούμε στο στούντιο. Ότι κακώς έγινε αυτό, θα έπρεπε να εστιάσουμε περισσότερο στο ποδοσφαιρικό, το καθαρά αγωνιστικό. Μαζί σου, να εστιάσουμε. Γιατί ναι, αλλά όταν έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, όχι μία, όχι δύο, αλλά αρκετές φορές από τη συγκεκριμένη ομάδα, και αυτή τη στιγμή δεν φοράω ούτε πράσινα γυαλιά, ούτε κόκκινα, ούτε κίτρινα, ούτε μπλε. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο φορές τη λεωφόρο, το έχει κάνει μία φορά στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει επίσης μία φορά στη λεωφόρο. Με τον Ίβιτς όταν είχε πέσει ένα άδειο κουτάκι μπύρας και λέει ότι δεν μπορώ να συνεχίσω, λιποθυμώ και πήγε στο νοσοκομείο και άναψε τσιγάρο. Όλα, να σου πω κάτι θέλω στο, όλα είναι κατακριτέα αυτά. Δεν έχεις το δικαίωμα όταν είσαι στην εξέδρα, δεν έχεις το δικαίωμα να πετάξεις ούτε, τι να σου πω τώρα, να πετάξεις ούτε εφημερίδα. Κάτσε ρε Γιάννη όμως, δεν είναι υποκριτικό το να γυρνάει η ίδια η πειραιώτικη ΠΑΕ και να λέει σε προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι καλά. Ναι, το πρωτοσέλιδο του περίφημου ότι άπες και χαρτοπετσέτα θα εμείς φεύγουμε. Θα φύγουμε, ναι, ωραία. Και βγαίνει ο πρόεδρος της Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και τι γύρισε και είπε στις κάμερες μετά. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ότι κάναμε 10 βήματα πίσω και ότι δεν έχουμε ξαναδεί. Ότι ο Παναθηναϊκός έφυγε μόνος του. Ναι. Χωρίς να έχει υπάρξει διακοπή από τον Ιταλό διαιτητή, τον κύριο Φάβιο Μαρέσκα. Χωρίς να έχει τη γνωμάτευση του γιατρού. Και... ακριβώς. Ότι δεν είδα, λέει, την ίδια αντίδραση όταν έσκασε η κροτίδα στον Πρινιόλι στο περσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ να φύγει, παρασυνήξε. Άρα επικροτεί αυτό που έγινε. Γιατί εγώ θα ήθελα, ειδικά από την θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της Super League, να πει καταδικάζω το γεγονός. Εμείς, σαν ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα βρούμε τον υπαίτιο της ρήψης της κροτίδας και... και δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο. Παραδειγματισμό για τους υπόλοιπους. Φυσικά, αλλά... Και όχι τώρα να έρχεται να μου συγχωρεθεί η λέξη που θα πω, σαν την κλαίουσα χείρα και να λέει «Μα εμείς θέλουμε οι αγώνες να γίνονται στον αγωνιστικό χώρο και όχι στις δικαστικές αίθουσες». Όταν ο ίδιος έχει κάνει πάρα πολλά. Μ' άρεσε όμως, η άμεση επέμβαση του συνδικαλιστικού οργάνου, του ΨΑΠ, ο οποίος είπε τα πράγματα ως έχουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κίνηση του Προεδρείου των Αστυνομικών που είπανε ή θα βάλετε τέλος σε αυτή τη γαϊδουριά, σε εισαγωγικά, ή κλείστε το μαγαζί. Γιατί όλοι ξέρουμε, λέει, πλέον τι γίνονται και πότε γίνονται και πού γίνονται.
Και έχει τον κύριο Μαρινάκη να σου λέει αυτά τα πράγματα. Με την ίδια λογική θα καταδίκαζα και τον Αλαφούζο και τον Μερισανίδη και τον Σαββίδη και ποιον, και ποιον άλλον εμπλέκεται σε αυτό. Και επειδή κάποιοι φίλοι μου στέλνανε μηνύματα το μεσημέρι, θα πω ένα πράγμα. Ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Δημήτρης Μελισσανίδης μπορεί να είναι όποιος να είναι, γιατί πολλοί τον χαρακτηρίζουν μαφιόζο, άνθρωπο της νύχτας και με τα καμώματα και πώς παίρνει τα παιχνίδια. Είχε όμως το σθένος να πει για το πανί που είχε ανοίξει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ εθνικιστικού χαρακτήρα ότι δεν ξαναμπαίνουν στο γήπεδο. Έχω το πει ποιοι είναι, τέλος. Ποια ήταν λοιπόν η αντίδραση του κύριου Μαρινάκη? Σε αυτό που λες ότι αν δούμε και στη μια σκέψη για τον Δημήτρη Μελισσανίδη για την ΑΕΚ, θυμίσου πέρσι που ήταν η πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ επέστρεψε στο αναγεννησμένο με Νέα Φιλαδέλφεια. Σκέψου, πριν αρχίσει το παιχνίδι ακόμα, αλλά και όταν η ΑΕΚ πετύχει ένα γκολ από τα καπνογόνα και από δημιουργούνταν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, τι θέλω να πω, από μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και έκανε το παιχνίδι να ξαναρχίσει πάλι ένα τέταρτο. Θα θυμάσαι, μόλις βάζει γκολ η ΑΕΚ, ακόμα και στην έδρα. Φέτος, έχεις δει στο Ινωπάπ Αρένα να πέσει ούτε μισό, τσιγάρο. Μισό, ούτε μισό τσιγάρο δεν έχει ανάπτυξη. Μισό καπνογόνο στα γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή, για παράδειγμα, με την Δύναμο Ζάγκρεπ στα προκριματικά του Αυγούστου. Ακριβώς. Και ειδικά με την Δύναμο Ζάγκρεπ που είχαν γίνει. Όλοι ξέρουμε τι συνέβη. Ναι, όλοι με το θάνατο του Μιχάλη Κατσουρί, τι κλίμα είχε δημιουργηθεί. Θυμάσαι να άναψε ένα μισό καπνογόνο. Να έχει σταματήσει αγώνα της ΑΕΚ φέτος, να έχει διακοπεί προσωρινά λόγω της αποπνιστικής ατμόσφαιρας. Τι θέλει να πει αυτό, ότι όταν θέλεις να βρεις τους ενόχους, να βρεις τους υπαίτιους, να πατάξεις κάποια πράγματα, να προλάβεις κάποιες καταστάσεις και να τις εξαλείψεις, μπορείς ναι, και το κάνεις. Γιατί ο φιλαθλός τι λέει, ότι... Το έβαλα ως παρένθεση τώρα... Όχι, καλά έκανες και το έκανες. Σε σχέση με αυτό που είναι. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι ο φίλαθλος τι λέει. Έλα μωρέ, εντάξει, και να ανάψω ένα καπνογόνο, τι θα γίνει. Αυτή είναι η θυμοσοφία του φιλάθλου. Ναι, εντάξει, τι έγινε. Όταν όμως... Ή να πετάξω μια κροτιδίτσα τώρα, τι έγινε. Ναι, όταν όμως φτάνει στο σημείο ο πρόεδρος, η ιδιοκτήτης της ομάδας, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να βγάλει αυτά τα πρόστιμα που βλέπουμε κάθε εβδομάδα. 5, 10, 10, 15, 5, 10, ακριβώς. 10, 15, 20. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 4-5 χρόνια, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πρέπει να είχαν δαπανίσει όλοι μαζί πάνω από ένα εκατομμύριο. Μεγάλο χρηματικό ποσό από. Ξέρεις, σημαίνει αυτό. Δεν πάει με τα θέλω του φιλάθλου. Γιατί, τι λέει ο φιλάθλος κάθε φορά, θέλω από τον πρόεδρο να μου φέρει τον χιν ποδοσφαιριστή. Πώς θα τον φέρει, δεν θέλω παιχταράδες τώρα. Γιατί σου λέει, μην ανάβεις καπνογόνο και εγώ θα σου φέρω τον Πελέ αύριο. Διώξε τον τάδε και φέρε μου τον παίχτη με ένα εκατομμύριο συμβόλαιο. Αυτό το έχω πληρώσει σε πρόστιμα, σου λέει ο άλλος. Να μην πέταγε στα καπνογόνα. Κάτι αντίστοιχο θα το δεις, αν δεν το έχεις δει ήδη, και στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, στο ΆΚΑ. Ναι. Και όλες ομάδες. Ακριβώς. Και στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας έχει γίνει αυτό. Και εμένα μου αρέσουν τα καπνογόνα, δίνουν άλλη αίσθηση στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, αρκεί να τα κρατάς και να μην τα πετάς. Μα αυτό και σε κλειστό χώρο ειδικά τώρα δεν μπορεί να ανάψεις τώρα. Που έχεις μέσα οικογένειες, παιδιά. Θέλεις να κάνεις καυτή ατμόσφαιρα, κάτι με τη φωνή σου. Ναι, μόνο αυτό. Δηλαδή παλαιότερα που δεν είχαμε καπνογόνα, πώς γινόταν η σκληρή έδρα στη Λεωφόρο, στην Τούμπα. Με τη φωνή, μόνο με τη φωνή σου. Αυτό λοιπόν, να το καταλάβουν αυτοί που πρέπει και κυρίως οι αρμόδιοι των ομάδων, γιατί αν δεν τους επιβάλλουν αυτοί εξοδοτικές ποινές, θα περιμένουν τώρα από τον αθλητικό δικαστή να τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Ωραία, και εγώ σου λέω αύριο τιμωρείται ο Ολυμπιακός ή σύμφωνα με αυτά που διαρρέονται τις τελευταίες ώρες, ότι μπορεί να ξαναγίνει το παιχνίδι. Και εγώ ρωτάω, πώς θα συμπεριφερθεί μετά ο φίλαθλος της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Όφη και ούτω καθεξής.
Και για να μην το πάω μακριά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζουν 6 Δεκέμβρη, όπως είναι τουλάχιστον οι ενδεικτικές ημερομηνίες, για τη φάση των 16 του κυπέλου. Κυπέλου, ναι. Τι θα γίνει λοιπόν, αν δεν έχει τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός? Θα πετάξουν αντίστοιχα του Παναθηναϊκού και θα πούνε, γιατί να τιμωρηθούμε εμείς τώρα. Θα είναι και αυτό νερό στο μήλο, ότι, εντάξει παιδιά, αφού έπεσε η κροτίδα και δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, μετά θα ρίξουμε και εμείς κανένα. Και επειδή δεν έχουμε, δεν έχουμε μνήμη χρυσό ψαρού, θα θυμίσω το 2015 ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από τη Λεωφόρο σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για μια φωτοβολίδα η οποία είχε ούτε καν στην προθέρμανση των ομάδων. Ήτανε σχεδόν στην αγωνιστική βόλτα που κάνει οι παίκτες για να δουν το χώρο. Και μας λέγανε τότε ότι φεύγει ο Ολυμπιακός γιατί λέει χτυπήθηκε ποδοσφαιριστής του. Ο οποίος, αν δει κάποιος ακόμα και τώρα το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπει την αντίδραση του Ισλανδού Φιγκ Μπόκασον, του θήτη, ο οποίος, μάλλον του θύματος, όχι του θήτη, ο οποίος γελάει και εμένα πραγματικά δεν μου βγάζει κάτι ότι έχει τραυματιστεί. Παρά γελάει με το περιστατικό και λέει, α, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στα ελληνικά κύπελα. Που είναι προφανώς και είναι κατακριτέο, έτσι μην το... Εννοείται. Κατακριτέο είναι φωτοβολίδα, οτιδήποτε. Είτε φωτοβολίδα πέσει, είτε κάθισμα πέσει, γιατί, είναι κατακριτέο. Όπως ο παδός στη Λεωφόρο που πέταξε τη φωτοβολίδα αυτή και βρήκε στη γάμπα το Φιμπόγκασον. Ακριβώς. Θα μπορούσε, άμα ήταν δύο μέτρα πιο ψηλά, να το βρει στο κεφάλι και να τον... Όπως το Καραϊσκάκης προχθές, που είναι κροτίδα και την οποία την πετάς από την εξέδρα. Και άμα σου φύγει η κροτίδα και πέσει το κεφάλι του συνοπαδού σου που είναι... Ακριβώς, που είναι ακριβώς δύο μέτρα πιο κάτω. Ναι. Τι γίνεται. Ή άμα κάνεις την χαζομάρα και σου κάσει το χέρι. Γιατί μπορεί να σου κάσει και στο χέρι. Θυμάσαι ότι πριν από χρόνια μία κοπέλα security είχε χάσει δάχτυλα για αυτόν τον λόγο. Άρα λοιπόν, κατακριτέα είναι όλα. Είτε πέσει ακόμα και η γαρτοπετσέτα που λέμε, γιατί όταν θέλεις να λες ότι είσαι οπαδός, δείξω με τη φωνή σου, δείξω με τον παλμό σου. Ναι. Αν υποστηρίζει την ομάδα σου και όχι με άλλο πράγμα. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν εγώ βγάλω το πιστόλι και σε πυροβολήσω και αν δεν σε σκοτώσω, δεν σημαίνει ότι είμαι αθώος. Όχι βέβαια, απόπειρα δολοφονίας είναι και πάλι. Έτσι και είναι, έτσι όπως είναι και στο Καραϊσκάκης προχθές, είναι απόπειρα να σου προκαλέσω, να σου προξενήσω σωματική βλάβη. Και για να δεις πόσο... Το ότι δεν σε πέτυχα... Δεν σημαίνει ότι... Ναι, δεν σημαίνει ότι αθωώνομαι. Ακριβώς. Όπως και ο πάντας Λεωφόρο στο περιστατικό με το Φιμπόγκασον το 2015. Το ότι δεν σε πέτυχα και δεν σου προξένησα ζημιά, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ένοχος. Μα είχα πρόθεση. Είχα πρόθεση να... Και για να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Γιατί σήμερα είπαμε, θα πούμε αλήθειες. Όταν λοιπόν γίνονται αυτά τα περιστατικά και βλέπεις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να έχουν εντελώς δύο διαφορετικές αντιλήψεις, ο Μέν Παναθηναϊκός τότε το 2015 βγήκε και είπε: κατακρίνω ό,τι έγινε. Ανεπίτρεπτο αυτό από τους φιλάθλους, παύλα οπαδούς, όπως θέλεις πείτε το, ότι έγινε αυτό που έγινε. Δεν θα ξαναγίνει. Άσχετα αν μπορεί να έγινε τώρα, κάτι μικρότερης κλίμακας. Ναι, τώρα είδαμε όμως... Μια ατάκα καταδίκης. Ακριβώς. Έστω και για τα μάτια του κόσμου που λέει ο λόγος. Γιατί έτσι οπλίζεις περισσότερο το χέρι του οπαδού. Δυστυχώς ο Χρήστος Αυγερινός πέθανε, που είχε πει το κομμάτι για τα μάτια του κόσμου. Οπότε... Και όταν βλέπεις λοιπόν... Η μία πλευρά να υποστηρίζει, εδώ ακούσαμε ότι μέχρι και πίτσες λέει πήγανε στην πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί γνωρίζαν ότι δεν θα επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, το είδα. Πάλι καλά που δεν μας είπαν ότι ποιος τις πλήρωσε κιόλας. Και αν ήταν μοτσαρέλα ή... Ή αν ήταν διπλό τυρί. Ναι, και τέσσερα τυριά, να το Four Seasons. Πάντως η αλήθεια είναι ότι, Γιάννη μου, σε όλη την Ευρώπη βλέπεις ότι υπάρχουν νόμοι. Τρανό παράδειγμα, γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά το γαλλικό πρωτάθλημα. Μονπελιέ Κλερμόν, πριν από λίγες ημέρες. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού πέφτει βεγγαλικό δίπλα στον τερματοφύλακα
Ο διαιτητής δεν το σκέφτηκε. Δεν είπε, α παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Έλα, έλα να τελειώνουμε, γιατί ούτως ή άλλως θα το λήξω. Διακόπη ο αγώνας, η πετιότητα της ακριβώς. Γηπεδού ομάδα, ναι. Η οποία κατευθείαν, ήταν μπροστά. Ναι, κατευθείαν το μαχαίρι στο κόκαλο και λέει τέλος. Η οποία προηγούνταν, ναι, σωστά. Στην ΔΕ Ολλανδία, πέραν του ντέρμπι Άγιαξ Φέγενορντ, που θυμάσαι που τα λέγαμε και εδώ πέρα τι είχε γίνει, είναι εδώ και τρεις τελευταίες εβδομάδες που γίνονται όργια. Προχθές πάλι πέσανε ποτήρια στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής πάλι δεν είπε ότι. Ναι, εντάξει, μωρέ, ένα ποτηράκι έπεσε. Το παδικό κλίμα στην Ολλανδία όντως είναι. Καλημέρα λένε και πλακώνονται στο. Ακριβώς. Πλακώνονται. Απλά εκεί πέρα. Για να πούμε και για το λόγο του αληθές, δεν έχουμε εκεί πέρα ούτε παρεμβάσεις του σκιάχτρου, σε εισαγωγικά, υπουργού, να λέει εγώ θα κλείσω τους συνδέσμους. Ωραία, πού είναι λοιπόν οι συνδέσμοι που κλείσανε. Μετά το θάνατο, δεν θα σου πάω εγώ του Μιχάλη Κατσουρί, θα σου πάω πιο πίσω. Ο Άλκη Καμπανού, πού είναι. Ζουν και βασιλεύουν. Και μάλιστα είχαν ανακοινωθεί, το λέγαμε και την άλλη φορά, είχαν ανακοινωθεί με απόσταση ενός έτους, ενός χρόνου, είχαν ανακοινωθεί τα ίδια μέτρα. Ακριβώς. Κάποτε λέγανε. Σου λέει τώρα, ποιος θα θυμάται τώρα τι είχα πει εγώ πριν ένα χρόνο. Εδώ καλά-καλά ήδη δεν θυμούνται, τι φάγανε το μεσημέρι. Όλοι είχαν επιδείξει μια διάθεση, άντε τελείω να κουκουλώσουμε την υπόθεση για να. Που θυμάσαι τότε, τι άλλο λέγανε. Ελπίζουμε ποτέ να μην ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα. Ναι. Είναι, κάποτε είναι, λέγανε βέβαια ότι ελπίζουμε είναι, να μην θρυνήσουμε όπως ποτέ είναι νεκρό. Η γιαγιά μου στο χωριό, κάθε θαύμα τρεις ημέρες και το πολύ του πέντε, δηλαδή άντε. Πάντως το στενάφορο στην όλη υπόθεση είναι ότι την ύφη την πλήρωσε ο Χουάνκαρ, ο οποίος ήταν μέχρι στιγμής ένας από τους παίκτες που ενδεχομένως θα έμπαινε να αγωνιστεί στο παιχνίδι, ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αν θερμενόταν, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για να αγωνιστεί. Ναι, να πούμε περαστικά στο παλικάρι, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι εάν θα μπορείς να ξανακούσει σύντομα, ναι, ή όχι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή τώρα ότι έρχεται ένας παίκτης, αφήνει τη χώρα του για να παίξει σε μια ξένη χώρα. Να βγάλει τα προστοζήν για την οικογένειά του και να. Και να βιώνει. Και να υπόκειται σε αυτή την ταλαιπωρία και σε αυτή τη δοκιμασία. Και δεν το λέω αποκλειστικά για τον Χουάνκαρ. Το λέω για κάθε ποδοσφαιριστή. Ο οποίος έχει βιώσει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είτε με πέτρες στο κεφάλι, είτε με καθίσματα στο κεφάλι, είτε με αναπήρες, μπουκάλια, φωτοβολίδες, καπνογόνα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει. Και σου είπα και το παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε πριν για την ΑΕΚ δείχνει ότι αν θέλεις, μπορείς. Δεν σου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι ίδιοι που κάνουν αυτά στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν ανάβουν ούτε τσιγάρο. Τίποτα. Ούτε. Αναπτήρα στο τσιγάρο δεν ανάβουν, σπίρτα έχουν. Και λες τι έγινε ξαφνικά. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δει αυτά η πολιτεία, να επιβάλλει τους νόμους κατά το δοκούν και να μην αρχίζει πάλι, ξέρεις, ναι, ξέρετε, δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως παρουσιάστηκε. Γιατί αυτά τώρα θα επικαλέσουν οι δικηγόροι. Η μεν πλευρά του Ολυμπιακού θα λέει, μα εμείς είπαμε να συνεχιστεί κανονικά, ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά θα πει το δικό του. Οι δικηγόροι θα κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό πληρώνουν οι δικηγόροι. Θα διεκδικήσουν τα συμφέροντα αυτού που τους πληρώνει, έτσι, και αυτού για τον οποίο δουλεύουν και εργάζονται. Θυμήθηκα τώρα την περίπτωση θα του. Θα κατεβάσουν την υπερασπιστική γραμμή που έχουν. Το μυαλό τους θα κατεβάσει παπάδες. Θυμήθηκα τώρα περιστατικό με τον Πιέρε Μπέντε. Που έχει φάει το κάθισμα. Το είχε πάρει το κάθισμα ο αέρας. Ναι, ακριβώς. Το κάθισμα, ναι. Επικαλέστηκε ο δικηγόρος της εν λόγω ομάδας ότι δεν φταίει ο οπαδός. Ο αέρας, λέει, πήρε το κάθισμα. Ναι. Πολλά περιστατικά. Σε αυτά είναι. Σε σημείο, δηλαδή, πραγματικά να κλαίσει από τα γέλια με όλα αυτά. Γράφεις βιβλίο.
Πάντως, στο καθαρά αγωνιστικό θα μπορούσαμε να δούμε πολλά περισσότερα, καθώς θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι μετά το 1-1. Αυτό είναι το κρίμα. Βλέπαμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι. Δηλαδή. Ήταν από τις λίγες φορές τα τελευταία χρόνια που έχουμε δει πραγματικά ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ωραίο ντέρμπι χωρίς, πώς να πω, χωρίς, δηλαδή να γίνει μια φάση η οποία θα πλακωθούν 10 παίχτες, 5 από τη μία μεριά και 5 από την άλλη, θα την πέσουν στο διαιτητή, ήταν δεν ήταν offside, πήγαινε στο VAR, πήγαινε στο βίντεο, πήγαινε συμβουλεύσου το Θεό, το Βούδα, δεν ξέρω εγώ ποιον, και να έχουμε διακοπή και καθυστέρηση κλπ. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό, είχε ροή. Βέβαια, από την άλλη, κανείς δεν μπορούσε να μας εγγυηθεί το γεγονός ότι εάν συνέβαινε πάλι να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αν θα υπήρχε η ίδια εξέλιξη στο παιχνίδι. Γιατί αν θα γινόταν το 1-2 και ενδεχομένως δεν γυρνούσε το αποτέλεσμα. Χρήστο, αυτό είναι εικασίες τώρα. Καθαρά εικασίες. Είναι εικασίες. Το θέμα είναι ότι στερηθήκαμε άλλα 40 λεπτά και με τις καθυστερήσεις άλλα 5-6, άλλα 45-50 λεπτά. Και χρειάστηκε μετά από 2 ώρες ο διαιτητής αναμέτρησης να κλείσει το φυλαγόνα. Στερηθήκαμε ένα πολύ καλό ντέρμπι. Ένα πάρα πολύ καλό ντέρμπι. Και μ' αρέσει που το βάλανε κιόλας νωρίς. Και λέγαμε επιτέλους, θα δούμε ένα παιχνίδι νωρίς, θα πάμε και σπίτια μας νωρίς. Πού να φανταζόμασταν ότι θα ξεκινούσε το μάτς 7.30 ώρα και εμείς θα τηλέωναμε τη δουλειά τουλάχιστον 2 και 3 ώρα το βράδυ. Θα βάλω κιλά εδώ για να κοιμηθώ νωρίς, πώς το λέει, το θυμάσαι. Βέβαια το θυμάμαι. Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Θα κοιμηθώ αργά όμως. Έχει πολύ μετά. Να πούμε πάντως ότι αυτό το παιχνίδι θα πάει πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Είπα, ο Ολυμπιακός έχει κληθεί σε απολογία για την Παρασκευή. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου να πούμε και λίγο. Ένομο συμφέρον θα είναι και αυτό στη. Να πούμε λίγο και τι περιλαμβάνει το περιβόητο άρθρο για την τιμωρία του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το έχεις μπροστά ή να το βρω εγώ. Είναι το άρθρο 15, νομίζω. Το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που τραυματιστεί κάποιος αξιωματούχος του παιχνιδιού, είτε παίκτης, προπονητής ή διαιτητής, αυτομάτως διακοπή του παιχνιδιού. Αν και αναφέρει βέβαια ότι υπεύθυνος για την όλη διεξαγωγή του παιχνιδιού σε περίπτωση τραυματισμού είναι ο γιατρός του αγώνα. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση ο γιατρός του αγώνα, μόνο ο γιατρός του αγώνα δεν ήταν. Δεν θέλω καθόλου να αναφερθούμε στο γιατρό. Ναι, γιατί είναι ο πλέον ο στάρ της εβδομάδας. Από την άποψη ότι και ο κύριος Γόγος έχει γνωρίσει μια υπερέκθεση, δηλαδή τι άλλο να πούμε για τον. Και σύντομα ότι βρέθηκε σε διασταυρούμενα πυρά. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτό, εσύ θέλει. Και βρέθηκε ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που είναι ανθρώπινη. Θόλωσε. Ναι, δεν πιστεύω ότι υπήρχε δόλος. Θόλωσε. Ο άνθρωπος. Γιατί αν υπήρχε δόλος θα το καταλάβαινα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός πραγματικά ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Επειδή είναι σχεδόν 30 χρόνια. Ακριβώς, δεν είναι χθεσινό στο χώρο. Δεν είναι κανένα πρωτοδιοριζόμενο γιατρουδάκι. Ούτε έκανε το αγροτικό του τώρα σε κάποιο γήπεδο. Άνθρωπος που έχει εμπειρία και από τέτοιες καταστάσεις. Τέλος πάντων. Πάντως μέσα σε όλα αυτά έχουμε και αγωνιστική δραστηριότητα πλέον για την Ευρώπη. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Πέμπτη την West Ham για την τρίτη αγωνιστική. Mm-hmm. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει ένα βαθμό μόλις στον όμιλο. Που αυτοκτόνησε. Με την Μπάτσκα Τόπολα. Και με τη Φράιμπουργκ μπορεί να πει ότι αυτοκτόνησε κάτω από δικά του λάθη. Ακριβώς, ναι. Γιατί είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Δέχτηκε γκολ από τους Γερμανούς. Εκεί που θα μπορούσε να έχει 4 βαθμούς, έχει έναν τώρα. Και. Σωστό. Και όταν είσαι πίσω σε όμιλο με γερμανική και αγγλική ομάδα, ξέρεις ότι θα πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Σωστό. Για να καλύψεις. Λοιπόν, 5-8 παρατέταρτο είναι αυτό το παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεν στις 10 η ώρα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς αυτή είναι η έδρα και όχι το ΆΚΑ μετά τα όσα συνέβησαν. Mm-hmm. Είχαν ακουστεί κιόλας σε έδρες όπως το Παμπελοποννησιακό, αλλά δεν προχώρησε για πολλούς λόγους. Και ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε, πήρε τώρα. Ας πάρει την άδεια τώρα να παίξει στο σπίτι του.
Ακριβώς. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος να πούμε με την ευκαιρία. Ότι... ένα θέμα ελαστικότητας από τη. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα τον βοηθήσει το γήπεδο του Λεωφόρου στην προκειμένη φάση. Αλλά νομίζω ότι ξέρει τουλάχιστον τι μπορεί να πάρει και από τους παίκτες αλλά και από τον κόσμο. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ο οποίος είναι πρώτος στον ομιλό του με 4 βαθμούς, έχει αφήσει πίσω του τόσο την τη Ρεν όσο και τη Βιγιαρεάλ. Μακάμπι Χάιφα δεν τη βάζω στο. Μακάμπι Χάιφα έχει τον ένα βαθμό από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά οι αγώνες της. Αναβλήθηκαν ειδικά το μάτς τώρα της Πέμπτης με τη Villarreal. Θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα έχει κάπως ξεκαθαρίσει η όλη κατάσταση όσον αφορά την πρώτη διάδα. Η ΑΕΚ θα πάει στη Μασσαλία για να παίξει τη Μαρσέη. Μια Μαρσέη η οποία... να προστατεύσει την πρωτιά στον Όμιλο. Σωστό. Καθώς η Μαρσέη πλέον δεν είναι η ομάδα φόβητρο. Το απέδειξε και στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στη συνέχεια τώρα στον Όμιλο που είναι μαζί με την ΑΕΚ και την Brighton. Δεν έχει ηρεμία αυτή η ομάδα από την αρχή του σεζόν. Δηλαδή, όπως και ο Άγιαξ επίσης δεν πατάει καλά. Ο Άγιαξ είναι, κάνει ίσως τη χειρότερη πορεία της ιστορίας του. Είναι μάλιστα θα σταθώ. Δηλαδή τώρα να προτελευταίος ο Άγιαξ είναι... 5 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Ναι, έρχεται δευτέρα παρουσία. 4 συνεχόμενες ήττες και βγαίνει ο Ράφαελ Φαν ντερ Φαρτ, παλαιός παίκτης του Άγιαξ, και λέει ότι αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουν λέει, πλέον οι υποβαθμιστές του Άγιαξ είναι να βλέπουν ποιον θα αποφύγουν στον υποβαθμό. Ναι, να μην πέσουν κατηγορία. Ένας Άγιαξ να πούμε με τη. Μιας που κάναμε αυτή την παρένθεση, ότι ο Μόρι Στέιν δεν θα είναι πλέον προπονητής της. Ήδη κοιτάζουν για τον Τζον Φαντσίπ, τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Ελλάδας. Mm-hmm. Υπηρεσιακό στο παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στην Brighton θα είναι ο Μαντούρο, παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ. Μαντούρο, ναι, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, ναι, σωστά. Και φυσικά ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, μιας που μπήκαμε στην κουβέντα, θα πάει στην Αμπερντίν για να παίξει ναι, τα ρέστα του, καθώς και αυτό θέλει να περάσει. Ο ΠΑΟΚ έχει το 2-2 και μια νίκη στη Σκωτία. Θα λέγαμε ότι κλειδώνει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Κλειδώνει τη διάδα. Αν περάσει από τη Σκωτία 9, τότε θεωρώ ότι θα κάνει και τη νίκη στο αμέσως επόμενο πάλι. Ακριβώς, γιατί ακολουθούν τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Και με 12 πόντους είσαι... θα είσαι άνετος. Σκωτία φέτος ο Πάκο έχει κερδίσει τη Hearts στα προβληματικά τα καλοκαιρινά, οπότε έχει το know-how, θα λέγαμε. Είναι βέβαια από σήμερα, είναι από σήμερα στη... Υπάρχει βέβαια και ένα ερωτηματικό σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση αυτή, με την... Με την κακοκαιρία. Αυτή ενδεχομένως παίξει κάποιο ρόλο και για τις δύο ομάδες. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν με τέτοιου είδους κακοκαιρία. Εντάξει, αν και ακόμα και στη Σκωτία που λέμε, τώρα οι γηπεδικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Δεν είναι τώρα όπως η κακοκαιρία δεκαετίας 80 και 90 που πήγαινες να παίξεις στη Σκωτία ή και στην Αγγλία. Και σε έπαιρνε μαζί και... Λάσπη χώμα και σου έπαιρνε και υπερίσχυε των ελληνικών ομάδων στη δύναμη. Τώρα ακόμα και μια έντονη κακοκαιρία, το γήπεδο μπορεί να είναι και χαλή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε για τις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν υποχρεώσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Europa League και Europa Conference League, με τον ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε και το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς ήδη έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη αυτό της Γαλατασαράι, το οποίο ξεκίνησε. Μόλις ξεκίνησε και με την Μπάγκερ να προηγείται 1-0. Ακριβώς, είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ναι, και με σκόρερ τον Κίτσλε Κομάν, η Μπάγκερ προηγείται 1-0. Ένας Κίτσλε Κομάν, ο οποίος σκόραρε και προχθές κόντρα στη Μάιντς. Το νικηφόρο παιχνίδι 1-3. Σε εξέλιξη είναι επίσης το Ίντερ Ζάλτσμπουργκ για τον τέταρτο όμιλο. Σωστό. Να πούμε επίσης ότι έχουμε στις 10 Manchester United Κοπεχάγη για το δεύτερο όμιλο και Λάντσα Ειντχόβεν. Έχουμε Σεβίλη Άρσεναλ. Αυτό είναι το δεύτερο όμιλο. Ναι, συγγνώμη. Ναι, το Manchester United Κοπεχάγη για τον πρώτο. Λάντσα Ειντχόβεν και Σεβίλη Άρσεναλ στο δεύτερο όμιλο. Έχουμε Μπράγκα Ρεάλ και Ουνιόν Βερολίνου Νάπολη. Και στο τέταρτο όμιλο. Μπενφίκα Ρεάλ στο Σιεδάδ. Ναι. Θα γίνει στις 10 η ώρα και αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι. Αν θέλουμε να πούμε και το αυριανό το Champions League. Βεβαίως. Για τον πέμπτο όμιλο είναι Φέγενορντ Λάτσιο και Celtic Atletico Madrid. Στον έκτο Newcastle Borussia Dortmund και Paris Saint-Germain Milan. Στον έβδομο όμιλο έχουμε το Λιψία Ερυθρός Αστέρας και Young Boys Manchester City και στον όγδοο και τελευταίο όμιλο έχουμε το Barcelona Σαχτάρ και το Adverb Porto. Παιχνίδια ανοιχτά και για τους 8 ομίλους που έχουμε συνολικά σήμερα και αύριο. Βέβαια, έχουν ξεχωρίσει κάποια φαβορί, τα οποία ήδη έχουν θέσει από τώρα τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Φυσικά, τώρα η Bayern αν κάνει το 3-3 περνάει από τώρα, ουσιαστικά. Η United θέλει οπωσδήποτε ανάσταση. Ναι, γιατί και στην Αγγλία δεν πατάει καλά. Μετά τις δύο ήττες στον όμιλο, δηλαδή αν ιτηθεί και από την Κοπεχάγη, τότε ας το παρατήσει. Και να πούμε εν συντομία κάποια έτσι αποτελέσματα που κρατήσαμε από το Σαββατοκύριακο. Ξεκινώντας από την Αγγλία, μας έκανε μεγάλη εντύπωση η δύσκολη επικράτηση της Manchester City επί της Brighton με 2-1. Η Brighton είναι από τις ομάδες που πάντα παραδοσιακά και εντυπωσιάζουν τα τελευταία χρόνια και με το όμορφο θέαμα που προσφέρουν και δυσκολεύουν όλους τους μεγάλους. Την ισοπαλία της Chelsea με την Arsenal το 2-2. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο η Chelsea για 70 λεπτά έχει ισοπεδώσει την Arsenal, δεν της έχει επιτρέψει την παραμικρή ευκαιρία, το παραμικρό σουτ, προηγείται με 2-0 και κάνει ένα λάθος ο τερματοφύλακας της Chelsea σε μια προσπάθεια να απομακρύνει, να βρει μάλλον συμπαίχτη του. Κάνει λάθος, η μπάλα πάει σε αντίπαλο και ο Ράις, ο πλόιν παίκτης της West Ham, χωρίς να το σκεφτεί από τα 40 μέτρα τώρα σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και μειώνει το σκορ σε 2-1. Εκεί η Chelsea σοκάρεται. Λέει τώρα τι κάνουμε. Ταρακουνήθηκε και μετά από 7 λεπτά έγινε και το 2-2. Δηλαδή, ουσιαστικά χωρίς φάσεις, η Arsenal πήρε ένα βαθμό από το πουθενά. Με βάση την εξέλιξη του αγώνα και την απόδοσή της που δεν θα τον περίμενε με τίποτα. Νίκη ανάσα για τη Manchester United 1-2 επί της Sheffield. Και φυσικά θα σταθώ σε δύο παιχνίδια. Την βαριά ήττα της West Ham με 4-1 από την Aston Villa. Και την νίκη της Tottenham επί της Fulham με 2-0 που την κράτησε στην κορυφή. Η οποία West Ham έρχεται στο φάληρο έχοντας την πλάτη της όντως μια βαριά ήττα. Για να παίξουμε τον Ολυμπιακό. Και να πούμε ότι στη βαθμολογία προηγείται η Tottenham με 23, ακολουθεί η Manchester City με 21 ως εκεί και η Arsenal. Η Aston Villa πλησίασε στους 19 στην 5η θέση και στις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Burnley με 4, την Bournemouth με 3 και την Sheffield United με 1 βαθμό. Πάμε και στη Γαλλία, η οποία έχει εκεί πέρα την Paris Saint-Germain νικά εύκολα με 3-0 την Strasbourg, τη Marseille γνωρίζει την ήττα με 1-0 στην Νίκαια από την Νις, όπως και ήττα γνώρισε η αυριανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, μεθαυριανή μάλλον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Και η Μαρσέγγι αντίπαλο του Σάικ. Από την Λοριάν. Και η αντίπαλο του Σάικ, Μαρσέγγι, να το είπαμε. Έχουμε ελληνογαλλικές μονομαχίες.
Και τώρα βρίσκουμε στη βαθμολογία τη Μονακό να είναι πρώτη με 20 βαθμούς, ακολουθεί η Νις με 19, 18 η Παρίσι Ζερμέν, η Μαρσέη είναι στην 8η θέση με 12 βαθμούς και 11 η Ρεν. Και θέλω να μου αναφέρεις και το ότι οι άλλοτε, όπως πάλι λέγανε, οι άλλοτε κρατεά Λιόν είναι τελευταία. Η Λιόν η οποία πραγματικά δεν έχει κατορθώσει να σηκώσει κεφάλι είναι με τελευταία 5 βαθμούς. Είναι τελευταία. Πάμε και στην Γερμανία, εκεί όπου είχαμε το πιο εντυπωσιακό σκορ της ημέρας, Heidenheim Augsburg 2-5, σε ένα μάτι το οποίο έκλεισε την αγωνιστική την Κυριακή. Εύκολα περάσματα για τις πρωτοπόρους, την Leverkusen και την Bayern Monaco. Leverkusen εντυπωσιάζει φέτος. Leverkusen νομίζω είναι ομάδα που έχει κερδίσει το χειροκρότημα και πραγματικά έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο οποίος Τσάμπι Αλόνσο, όπως λένε οι φήμες και τα σενάρια, ότι έχει ήδη συμφωνήσει με Real Madrid της για τον χρόνο. Ναι, από τη στιγμή που ο Κάρλο Αντσελότη θα αναλάβει την Βραζιλία. Ο Κάρλο Αντσελότη να αναλάβει την εθνική Βραζιλίας. Έχει παίξει Real ο Τσάμπι Αλόνσο, οπότε είναι τα ισπανικά ΜΜΕ το εμφανίζουν σχεδόν ως δεδομένο. Θυμήθηκα το γεγονός τώρα που λέγαμε για τον Αντσελότη, ότι ζήτησαν οι άνθρωποι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βραζιλίας από τη στιγμή που θα αναλάβει από το ερχόμενο καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι του 24, να αναλάβει μέχρι τότε, λέει, ο γιος του. Ναι. Έτσι ώστε να εγκλιματιστεί και να είναι πει και τα μυστικά στον πατέρα του. Είναι και βοηθός του. Ο γιος του ήταν βοηθός και στην Άπολη, είναι και στη Ρεάλ τώρα. Είναι... Ακριβώς, γνώσης του αντικειμένου. Τον ακολουθεί παντού. Η Στουτγκάρντ είναι στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από τη Λεβερκούζεν και ακολουθούν οι Μπάγκερ Μονάχου και οι Ντόρτμουντ με 20 βαθμούς. Να πούμε επίσης ότι, μιας που λέγαμε για τη Στουτγκάρντ, άλλη μια ομάδα η οποία κερδίζει το χειροκρότημα. Και θα σταθώ σε έναν παίκτη, τον Χουάν Χωσέ Περέα, ο οποίος ενδιαφέρει πλέον αποκλειστικά την εθνική μας. Ναι, ότι έχει βρεθεί ο τρόπος να γίνει. Να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Ακριβώς, και αυτό θα είναι φυσικά προς όφελος εθνικής. Βέβαια, δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες όπως ο Παυλίδης, όπως ο Γιακουμάκης. Ο οποίος και αυτός δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες του ακόμα, σύμφωνα με την εικόνα που δείχνει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι κάποιοι παίκτες τώρα που να τους παρουσιάσει ξαφνικά τον Χουάν Χωσέ Περέα, γιατί όταν θα δώσει διαβατήριο στον όποιο Περέα, έτσι. Ακριβώς. Σημαίνει ότι δεν θα το πάρει και αυτός για να έρχεται να γυαλίζει τον πάγκο. Θα το πάρει για κάποιο λόγο. Για βασικός. Και να παίξει. Λοιπόν, είπαμε για τη Γερμανία, πάμε και στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε την μεγάλη νίκη της Χιρόνα επί της Αλμερία με 5-2. Την Βαλένθια να επικρατεί της Κάντιθ με 2-0. Και κρατάω την ισοπαλία της Real Madrid απέναντι στη Σεβίλη. Και φυσικά μετακρατήσεις και τη νίκη της Μπαρτσελόνα και της Αθλέτη Μπιλμπάου. Γιατί όμως. Γιατί για τον Πιτσιρικά, το 17χρονο, ο οποίος... Αυτή η μασία το συνεχίζει, δηλαδή είναι σαν να ο εκάστοτε προπονητής της Μπαρτσελόνα να λέει, ξέρω εγώ τι μου λείπει για το παιχνίδι της Κυριακής, μου λείπει ένας αριστερός εξτρέμ. Για να δούμε τι έχουμε. Ναι. Και σου λέει τώρα Μαρκ, το επόμενο ταλέντο, 2006 γεννημένος, Μαρκ Γκουιού, καλά το λέω, ναι, Γκουιού, ένα δύσκολο όνομα. Μαρκ Γκουιού, μπήκε στο 79 αλλαγή. Και σε 34 δευτερόλεπτα. 34 δευτερόλεπτα στην πρώτη επαφή με την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το συζητήσαμε. Πώς διαβάσαμε παλιά στα κόμικ που είχε ο Πιτσιρικά στο όνειρο να αγωνιστεί με τη μεγάλη ομάδα. Ακριβώς, ναι. Και επειδή υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί, τον έβαζε τελευταία στιγμή να μπει. Και έλεγε τώρα θα ακούσω το όνομά μου ή δεν θα ακούσω. Ναι, και γινόταν ο ήρωας. Έτσι ήταν σαν κόμικ. Αυτό είναι κόμικ. Δηλαδή, σκέψου. Και φαντάζομαι ότι τώρα θα τον θερηθεί κιόλας τον επόμενο μήνα. Ναι. Γιατί θα πρέπει να πάει στην Ινδονησία για το παγκόσμιο κύπελο K17. Ναι, εντάξει. Και εκεί ψάχνουν, λέει, από τώρα στη Μασία να δουν μήπως υπάρχει αντικαταστάτης. Τουλάχιστον για αυτό το χρονικό σημείο. Μην ανησυχείς, θα βρουν, μπορεί να έχουν άλλους 5 τώρα. Και ήταν μάλιστα ένα από τα πρόσωπα που είχε επιλέξει, λέει, και ο Ντέκο για να... και είχε εκθιάσει μάλιστα το 17χρονο, λέγοντας ότι όντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει δει τα τελευταία χρόνια.
Και η μασία, είπαμε, είναι ένα μεγάλο σχόλιο. Είναι σαν να έχει φωτοτυπικό μηχάνημα για να βγάζει. Ούτε καν 3D μηχάνημα. Τι θέλει, τι θέλει. Λοιπόν, και θα κλείσουμε την αναφορά μα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το αγαπημένο σου το ιταλικό, εκεί όπου δείχνει η κατάσταση να έχει κάπως ξεχωρίσει με τις δύο ομάδες του Μιλάνου, την Ίντερ και τη Μίλαν. Στην Ιταλία ξεχωρίζει η νίκη της Γιουβέντους στο ντέρμπι με τη Μίλαν, το 1-0. Ακριβώς ένα σκορ που ήρθε σχετικά νωρίς. Όχι, με τη Μίλαν να μένει με 10 παίκτες στο 40. Αυτό ήθελα να πω, και όχι το σκορ. Μετά την αποβολή του Τιαό, και στο 63 ο Λοκατέλη πέτυχε τον γκολ για τη Γιουβέντους. Και άκου τώρα τη φοβερή σύμπτωση, να δεις τι σενάρια γράφονται. 2016, 22 Οκτωβρίου 2016, παίζει στη Μίλαν ο Λοκατέλη. Και με δικό του γκολ η Μίλαν κερδίζει τη Γιουβέντους 1-0 και τον γκολ το βάζει στον Μπουφόν. Τότε ήταν ακόμα ο Μπουφόν στη Γιουβέντους. Σωστό. Μετά από 7 χρόνια ο Λοκατέλη έχει πάρει μεταγραφή στη Γιουβέντους. Και νικάει την πρώην ομάδα του. Την ίδια ημερομηνία όμως, 22 Οκτωβρίου, μετά από 7 χρόνια ακριβώς, 16 με 23. Παραλίγο να είναι και το ίδιο λεπτό. Δηλαδή τότε το είχε βάλει στο 64 και τώρα το βάλει στο 65, δηλαδή στο 63. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά πραγματικά δεν γίνονται. Όπως, για ένα λεπτό θα ήταν ακριβώς και το ίδιο. Θες και θα το είχε δει σε κανένα όνειρο. Τα όνειρα που λέγαμε πριν, τα κόμικ. Και ξέρεις ότι, ειδικά εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται ο κακός χαμός στην Ιταλία με περιπτώσεις στιγματισμού, εμπλέκονται παίκτες. Ήδη ο Φατζόλι της Γιουβέντους προχώρησε σε συμβασμό με τις αρχές και θα εκτίσει ποινή αποκλεισμού 7 μηνών. Ακριβώς. Εχθές είχαμε την αντίδραση του πρόεδρου της Νάπολη, του Ντε Λαουρέντις, ο οποίος αντέδρασε με τη συμφωνία των ομάδων για τα επόμενα 5 χρόνια. Τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι, εντάξει. Ο Ντε Λαουρέντις είναι τον έχουν σαν τον τρελό του χωριού, αλλά είναι ο μόνος που. Που αντιδρά. Και είναι ο μόνος που λέει και αλήθειες. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι λίγο μεσοβέζικες λύσεις και να το ωρεοποιήσουμε και να το. Ναι, μην βγούμε και χαμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να τετραγωνίσουμε τον κύκλο κλπ. Αλλά ο Ντε Λαουρέντις είναι ο μόνος που. Και τους έκραξε μάλιστα γιατί προχώρησε σε συμφωνία για 5 χρόνια. Δηλαδή, ακριβώς, και λέει 900 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, δηλαδή, το λέω τώρα σε ελεύθερη μετάφραση, είναι ότι κάνατε 5 χρόνια συμβόλαιο, γιατί, για να μην χάσουμε το κελεμπούρι. Είπαμε, ναι, γιατί μιλάμε για προπορεύονται χέρι-χέρι. Τα σχηματικά που είπαμε, ναι, είναι ότι ο Τονάλι και αυτός ήρθε σε συμβασμό και θα τιμωρηθεί με 10 μήνες. Από τους αγώνες της Newcastle βέβαια τώρα, γιατί οι αμαρτίες του ήταν από τον καιρό που έπαιζε στη Μίλαν και την Μπρέσια. Και μάλλον ο Τζανιόλο που παίζει επίσης στην Αγγλία τώρα, στην Άστον Βίλα και ήταν πρώην παίκτης της Ρώμα, αυτός αρνείται ότι είχε ποντάρει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, σε ποδοσφαιρικά γεγονότα και έλεγε ότι έπαιζε κάτι φρουτάκια, κάτι μπλακτζάκ, κάτι 21. Άντε τώρα να αποδείξεις ότι... Και θα ανοίξουν τα chat και αν βρεθούν συνομιλίες που να εμπλέκουν και άλλους παίχτες, που είναι πολύ πιθανό, ή ακόμα και παράγοντες. Εκεί μετά νομίζω ότι και, θα έχουμε πολλές εξέλιξεις. Και ακόμα, ότι εάν εγώ ξέρω για παράδειγμα ότι εσύ είμαστε συμπαίχτες και εγώ ξέρω ότι ποντάρεις στους αγώνες ομάδας μας ή ενός αντιπάλου μας κλπ. Και εγώ το ξέρω, αλλά δεν. Δεν στοιχηματίζω. Δεν στοιχηματίζω, αλλά ξέρω ότι στοιχηματίζεις. Και δεν σε δώσω. Είμαι κι εγώ συνεργός. Δηλαδή πάω μέσα για αντικειμενική ευθύνη. Ναι, γιατί γνωρίζω το γεγονός απλά. Πάω μέσα. Ναι, κατηγορούμε το γεγονός απλά, δεν το. Ναι, ναι. Ένα γκέλο. Και έχω κι εγώ, θα έχω κι εγώ συνέπειες. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, να πούμε ποια σημαντικά μάτσα υπάρχουν στο Europa και στο Europa Conference. Ναι, μισό λεπτό. Είναι. Το Champions League το είπαμε, στο Conference League, στο Europa League, δώσε μου γιατί λίγο η σελίδα δεν μου κάνει ανανέωση. Ωραία. Λοιπόν, στο Europa League, στον όμιλο του Ολυμπιακού, είπαμε παίζει ο Ολυμπιακός με τη West Ham, είναι το Μπάτς Κατόπολα Freiburg. Στον όμιλο της ΑΕΚ έχουμε το Brighton Ajax.
αναφερθήκαμε εκτενώς στον Άγιαξ. Στον Παναθηναϊκό δεν γίνεται το μάτι της Βιγιαρεάλ. Στον τρίτο όμιλο ο Άρης Λεμεσό θα προσπαθήσει να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Δύσκολο έργο βέβαια με την Μπέτις, την Ισπανική την Μπέτις. Η Λίβερπουλ στον πέμπτο όμιλο παίζει με την Τουλούζ για να πάρει την τρίτη νίκη της στη διοργάνωση. Άλλο σημαντικό παιχνίδι, στον 7ο όμιλο είναι το Ρώμα Σλάβια Πράγας, που οι δύο ομάδες είναι με 6 πόντους και μονομαχούν για την κορυφή. Και στο Conference, είπαμε, στον όμιλο του ΠΑΟΚ, παίζει η Άιντραχτ, υποδέχεται την Ελσίνκη. Και άλλο δυνατό παιχνίδι στο Conference League είναι το, στον 5ο όμιλο, το Αλκμαρ Άστον Βίλα. Λοιπόν, αυτά τώρα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ποδοσφαίρου. Πάμε εμείς πρώτα να κάνουμε την αναφορά μας στο μπάσκετ μετά από το μάτς που είχαμε για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League. Εκεί όπου ξεχώρισε η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου με 69-64. Σε ένα παιχνίδι δυνατό με τις άμυνες να είναι στο πρώτο πλάνο. Και με τον Φρίντριξον να κάνει ακόμα ένα ωραίο παιχνίδι για το λογαριασμό της ομάδας. Παρότι είχε ένα τραυματισμό ο Φρίντριξον στη μέση στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει λαβράκια. Και ρυθμό και λαβράκια. Έχει βρει λαβράκια. Δηλαδή ο Φρίντριξον που έκανε triple-double στον αγώνα του PCL. Καλά, αυτό ήταν αδιανόητο. Ναι, κάτι που δεν το συνηθίζουμε. Και επίσης από τον ΠΑΟΚ μου αρέσει πάρα πολύ ο Μακνής. Ο οποίος είναι αρκετά καλός μέσα στη ρακέτα. Πιστεύω, και φυσικά μην βγάζουμε από το Αβοκάδρο και το Μαργαρίτη, ο οποίος είναι εντάξει, ακόμα και στα 40 του. 41, μην φοβάσαι να πει 41. Αποφεύγουμε να λέμε ηλικίες. Πιστεύω ότι ο Μακνής, ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί να τον κρατήσει στις τάξεις του, ακόμα και να κάνει μια πρόβλεψη, ακόμα και μέσα στη χρονιά. Μπορεί να υπάρξει... Όλο και κάτι θα υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από... Ομάδα Ευρωλίγκα. Από... Άλλο πρωτάθλημα, μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Το είπα. Λοιπόν, να πούμε ότι το Περιστέρι έχει να νικήσει... Δεν το σχολιάσες. Όχι, και ξέρει γιατί. Το είπα. Ναι. Το Περιστέρι έχει να νικήσει από το μικρό τελικό του Super Cup και από τότε αγνοεί την νίκη. Να πούμε ότι το Περιστέρι αυτή τη στιγμή... Προηγείται της Σομπατέλη. Μιας και το ανέφερες. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Να πούμε λίγο για την εξέλιξη του αγώνα του Περιστερίου. Είναι στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. Προηγείται με 36-25 τη Σομπατέλη, τη Ουγγρική. Ακριβώς. Και όπως βλέπω και εγώ μπροστά μου, έχει ανοίξει το σκορ και η Ίντερ απέναντι στη Σάλφορντ με 1-0. Λέγαμε λοιπόν για το Περιστέρι που αγνοούσε την νίκη στα μάτς πρωταθλήματος αλλά και στο Basketball Champions League. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε μια εύκολη νίκη της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα Πάτρας με 170. Εύκολο πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Ρόδο επί του Κολοσσού με 59-102. Και ομοβροντία τριπόντων ο Ολυμπιακός. Ακριβώς. Άρης Καρδίτσα 69-61. Άλλη μια εμφατική νίκη αυτή για τους Κίτρινους. Καθώς βλέπουμε. Ήταν δύσκολη νίκη, απλά ο Άρης. Σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ναι, ο Άρης επειδή. Το είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή ότι επιστρέφει στα ευρωπαϊκά κύπελα μετά από 5 χρόνια και προσπαθεί λίγο πάλι να συνηθίσει τους ρυθμούς. Παίζω Τρετάρτη, παίζω Σάββατο. Είναι όσο να είναι δύσκολο αυτό. Και ξεχώρισε πάλι ο Τολιόπουλος. Να χωρέσουν δύο καρπούς διαδρομή. Αυτό πρέπει πάλι ο Άρης να συνηθίσει λίγο πάλι σε αυτούς τους ρυθμούς να παίζει και ο Καστρίτης να διαχειρίζεται και τις δυνάμεις των παιχτών του. Και το Λιόπουλος πάλι ήταν καθοριστικός. Φέτος ο Βασίλης το Λιόπουλος έχει κάνει. Και ο Σανόγκο είναι επίσης ανεβασμένος. Ναι. Ο Λιόπουλος είχε αναλάβει και το σκοράρισμα, δηλαδή βγαίνει μπροστά και από τους Αμερικανούς που κατά κανόνα. Ναι, που τραβάνε το κουπί. Τραβάνε το κουπί στο σκοράρισμα. Και στα δύο χθεσινά παιχνίδια είχαμε Προμηθέας Μαρούση 111-92 με φόρα η ομάδα της Πάτρας από τον αγώνα με την Οπάβα. Και ο Προμηθέας έχει βρει ορισμένους φοβερούς ξένους. Βέβαια και στον Κάου, αν τον ξέραμε από τη θητεία. Ακριβώς, έχει φέρει και άλλους οι οποίοι βοηθούν και αυτοί στο σκοράρισμα. Είναι πάρα πολύ καλός ο Προμηθέας και με συστήματα. Early offense, μετά από καλάθι που δέχεται να εκτελεί σε 5 δευτερόλεπτα να έχει. Είναι καθαρά στη φιλοσοφία Παπαθεοδόρου. Ναι, ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εύκολα,
111-75 του Λαμπρίου. Ζωρίστηκε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, μετά ο Παναθηναϊκός βρήκε και αυτό στην ευστοχία του από μακριά. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το παιχνίδι ότι το Λαμπρίου, εκτός από αυτό που μόλις ανέφερες, ότι έβαλε δύσκολα μέχρι το ημίχρονο, να πούμε ότι ήταν η πρώτη ήττα του Λαμπρίου. Mm-hmm. Είχε νικήσει την ΑΕΚ και τον Κολοσσό στα δύο πρώτα μάτς. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι μαζί με τον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό οι μόνες ομάδες που έχουν το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και φυσικά να πούμε για την επόμενη αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει το ντέρμπι Ιωνίων την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ. Και επίσης ενημερώνω ότι η Γαλατασαρά έχει κερδίσει πέναλτι με το ενδεχόμενο να ισοφαρίσει την Μπάγκερν. Ωραία, προλαβαίνουμε, θα το πούμε γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Θα πούμε λοιπόν Σάββατο 5 και 4 Περιστέρι Προμηθέας, στις 7 την ίδια μέρα Μαρούσι Καρδίτσα. 8 και 4 Απόλλων Πατρών Κολοσσός, την Κυριακή στις 5 και 4 Άρης ΑΕΚ, μεγάλο παιχνίδι. Λαύριο ΠΑΟΚ, επίσης μεγάλο παιχνίδι στις 8 και 4 και τη Δευτέρα 8 και 4 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα προέρχονται και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ο οποίος υποδέχεται την Ανατολού Εφές αύριο, την Πέμπτη, συγγνώμη. Στο στάδιο της Κεφυλίας, ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 10. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή. Ναι, ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 για να προλάβουν και οι φιλαθλοί του να μεταβούν από το Καραϊσκάκης. Στο γήπεδο του Σταδιού της Κεφυλίας. Ναι. Πάμε να θυμηθούμε τώρα και το τι έγινε στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ισοφάρισε η Γαλατασαράι. Ισοφάρισε. Ναι, με Μάουρο Ικάρντι 1-1 με το πέναλτι. Πάμε. Μίλησε το αργεντίνικο αίμα. Μίλησε ο... Ναι. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν Φενέρμπαχτσε Βιλερμπάν 181-86, ένα μάτς το οποίο κρίθηκε ουσιαστικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Καθώς η Βιλερμπάν πήγε να κάνει την έκπληξη. Είχε βάλει 55 πόντους στο πρώτο ημίχρονο η Βιλερμπάν μέσα στο. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός νίκησε στην παράταση 98-94 την Παρτιζάν σε ένα μάτσο το οποίο είδαμε διάφορα περιστατικά με τους διαιτητές να δίνουν κάποια φαλτσοσφυρίσματα ουσιαστικά. Μπασκόνια Ζαλγκίρης 82-99, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Κάουνας. Ρεάλ Αρμάνι 88-71. Από εκεί πέρα αυτά τα μάτσα έγιναν την Πέμπτη. Την Παρασκευή είχαμε Μονακό Άλμπα 86-75. Ανατολού Εφές, Βαλένθια 77-73. Παναθηναϊκός Μακάμπι 81-86 και αυτό το μάτς στην παράταση. Με τον Παναθηναϊκό να χάνει δεύτερο μάτς φέτος στην παράταση. Ακριβώς μετά την πρεμιέρα απέναντι. Και πάλι με αυτοκτονικές τάσεις ο Παναθηναϊκός. Ενώ γύρισε από μια διαφορά 15 πόντων. Γύρισε από 15 πόντους ημίχρονο. Με κάποια βέβαια περίεργα σχετικά. Και κατάφερε να έχει την τύχη στα χέρια του. Έχασε την πολύ ο Μίτογλου στο 72-70. Ισοφάρισε ο Λεσόρ στο φάουλ, το loose ball που λένε και στο NBA. Μετά δηλαδή από χαμένη βολή να υποπέσει σε φάουλ ο επιτιθέμενος. Χάθηκαν οι δύο βολές από το Σόρκιν. Ναι, και μετά είχαμε και το Σλούκα να είναι ο Μοιραίος. Και ο Νίμπο, μάλλον με επιθετικό φάουλ στο Τίνο Μίτογλου, πήρε το rebound και ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Μετά και Μοιραίος ήταν ο Σλούκας με τη χαμένη βολή, που θα μπορούσε να δώσει μια δεύτερη παράταση στον Παναθηναϊκό. Εύκολη επικράτηση για την Μπαρτσελόνα επί της Μπάγκερ με 98-59. Mm-hmm. Και τέλος, Βίρτους Μπολόνια, Ερυθρός Αστέρας, 85-79. Να πούμε ότι Πέμπτη και Παρασκευή είναι η πέμπτη αγωνιστική. Να πούμε συντομία τα μάτς στις 7.30 ώρα. Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, μεγάλο παιχνίδι. Φωτιά και Λαύρα. Φωτιά και Αμόνη. Γιάννης Φερόπουλος στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Ο οποίος ντεμπούταρε με νίκη. Επί της FMP, εύκολη νίκη για την Ερυθρού Αστέρα. Και μάλιστα χωρίς ουσιαστικά να ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Ναι, αφού πέντε παίκτες στην ψήφη. Βρέθηκε Κυριακή στο Βελιγράδι και Δευτέρα κοουτσάρισε την ομάδα του. Την νέα ομάδα. Άλμπα Βερολίνου, Αρμάνι Μιλάνο. Και Σφερόπουλος επιστρέφει μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Είχε μείνει. Ακριβώς, είχε μείνει δύο χρόνια. Μια διετία γεμάτη είχε μείνει χωρίς ομάδα. Και μάλιστα όλοι μετά λέγανε... από την αποχώρησή του από τη Μακάμπη. Και όλοι πιστεύαν ότι ίσως θα αποτελούσε και το νέο προπονητή της Εθνικής. Αν αρνιόταν ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, κοίταξε να δεις, όταν ένας προπονητής μένει που έχει κοουτσάρει στην Ευρωλίγκα και με πολύ καλά δείγματα, μένει καιρό ελεύθερος.
είναι υποψήφιος αυτομάτως για όποιον πάγκο αδειάζει. Πάντα ακουγόταν το όνομά του. Είχε ακουστεί και για τη Βιλερμπάν. Είχε ακουστεί για τη Ζάλγκυρης πριν πάρει πέρσι τον Μαξ Βίτης. Είχε ακουστεί για την. Για τη Μακάμπη, δεν χρειάζεται να το λέμε. Είχε ακουστεί για τη Βίρτους. Είχε ακουστεί για ακόμα και για επιστροφή στη Μακάμπη. Είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Ήταν σαν την Κοκακόλα που πάει μόλα. Λοιπόν, 9 η ώρα είπαμε Άλμπα Βερολίνου, Αρμάν Μιλάνο, 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μπαρτσελώνα, επίσης είναι η αγωνιστική των μεγάλων ντέρμπι. Ολυμπιακός είπαμε στις 10 η ώρα θα υποδεχτεί την Ανατολού Εφές και την ίδια ώρα η Μονακό θα παίξει με την Μακάμπη. Την Παρασκευή 8 η ώρα έχουμε Ζαλγκίρις Κάουνας Βαλένθια, 9 η ώρα Βιλερμπάν Βίρτους Μπολόνια, 9 και 4 Παναθηναϊκός 1-2 Μπασκόνια, όπου θα βρει αντίπαλο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, βασικός στέλεχος φέτος των Βάσκων. Και με την Μπασκόνια να έχει τον προπονητή της, τον Πεναρόγια, σε δύσκολη θέση. Ακριβώς είναι, μετά το κακό ξεκίνημα. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Σε ΑΣΕΜΠΕ και EuroLeague. Και μάλιστα ακούστηκε από τη Σερβία μετά την αποχώρηση του Ιβάνοβιτς από τον Αυτοίσκο Ιβάνοβιτς. Ναι, μετά από χρόνια στην Μπασκόνια. Ο οποίος, όχι μετά από χρόνια, μην ξεχνάς ότι ο Ιβάνοβιτς ήταν προπονητής στην Μπασκόνια μέχρι πριν μια διετία και ήταν ο προπονητής του πρωταθλήματος στη φούσκα του κορονοϊού τότε. Σωστό. Την Μπασκόνια. Άρα λέω απλά μετά από χρόνια, επειδή ήταν το πέρασμα τώρα στον Ερυθρό Αστέρα, γι' αυτό λέω. Έχει δηλαδή τα περάσματα του Πεδουλάκη από τον Παναθηναϊκό σε αριθμό. Μη σου πω και παραπάνω, αν επιστρέψει ακόμα, για ακόμα μια φορά στην Μπασκόνια. Η οποία οι παλιοί τη θυμόμαστε τα Ουγγρές, έτσι. Τα Ουγκεράμικα. Τα Ουγγρές ήταν το παλιό, πρώτο. Τα Ουγγρές. Ναι, μετά τη μάθαμε τα Ουγκεράμικα. Τότε που έπαιζε τελικούς κυπελούχων με τον Πάουκ, με τον Γιάκοβιτς ο Πάουκ. Και τον προπονητή με το μουστάκι, ξεχνά το επίθετό του τώρα. Ναι, κόλλησα. Ραμόν Ρίβας τότε. Είχε επέκταση τότε. Τρομέρα. Ήταν. Πριν έρθει ο Νικόλα να αφήσει το στίγμα του. Τα παιδικά μας χρόνια, δηλαδή, που θυμόμαστε με νοσταλγία. Και η αγωνιστική θα κλείσει 9 Μανέλ Κομάς, το θυμήθηκα. Ο Μανέλ Κομάς. Μπράβο. Ο Σερίφης, όπως τον λέγανε. Ο Σερίφης. Μπάγιο Μονάκου Φενέρμπαχτσέ σε 9.30 θα ολοκληρώσει την πέμπτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε γρήγορα και τη βαθμολογία, η οποία έχει την Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ να έχουν το απόλυτο. 4 νίκες σε εισάρτημα. Παιχνίδια ακολουθούν η Βίρτους, η Φενέρ, η Βαλένθια, η Ζαλγκύρης με ρεκόρ 3-1. Στο 2-1 είναι η Μακάμπη και από εκεί κάτω έχουμε με 2-2 της Μονακό, Ολυμπιακό, Μπάγκερν, Ανατολού, Εφές. 1-2 για την Αρμάνη, 1-3 για Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια και χωρίς νίκη Άλμπα Βερολίνου και Βιλερμπάν. Να πούμε στα γρήγορα και τα πρωταθλήματα της ΕΟΠ, καθώς μετέχουν και οι ομάδες του Μίλωνα και του Πανιωνίου, στο πρωτάθλημα της Elite League. Εκεί είχαμε στα μάτς Ηρακλής, ΕΑΣ Εβόσμου Ερμής Ματαρίου 53-72, Ηρακλής Πανερυθραϊκός 69-63, Έσπερος Μεγαρίδα 80-71, Ελευθερούπολη Παπάγου 71-81, Σιγικό Αόμι Κόνου 80-87, 58-60 έληξε η αναμέτρηση του Αμίντα με τη Δόξα Λευκάδας, 84-58 νίξε ο Πανιώνιος τον Κόρυβο, ενώ ο Μιλώνας επικράτησε του Παρούλαδου Τρικούπη με 83-68. Και να πούμε για τον Πανιώνιο που πήρε σήμερα το πολυπόθητο πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και έτσι δεν τίθεται κάποιο θέμα για τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα. Να πούμε ήτανε μια, και ο λόγος της εκκρεμότητας ήταν μια παλιά οφειλή της παλιάς ΚΑΕ Πανιώνιος προς τον Νίκο Μπάρλο. Αυτό είναι το κακό, ότι υπάρχουν οι παλιές διοικήσεις που κουβαλάνε κάποια χρέη. Ναι. Και πρέπει σώνει και καλά οι νέες διοικήσεις να εξοφλήσουν αυτά τα πράγματα. Ναι, και ο Νίκος ο Μπάρλος παραιτήθηκε από την αξίωσή του αυτή.
Και έτσι. Άνοιξε ο δρόμος μετά, ναι, για να και πάρει. Πλέον και... δεν υφίστανται οι λόγοι κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Και έτσι ο Πανιώνιος μπορεί να απρόσκοπτα πλέον να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο υπάρχουν οι αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Elite League. Ερμής Ματαρίου Ηρακλής, Πανερυθραϊκός Έθνος Λαμίας, Μεγαρίδα Ελευθερούπολη, Παπάγου Ψυχικό, Μύκονος Αμίδας, Δόξα Λευκάδας Πανιώνιος, Κόρυβος Χαρούλος Τρικούπης και Μήλωνας θα υποδεχτεί το νέο Ευόσμου. Πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, το οποίο βρίσκεται ήδη στην τρίτη αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Εσπερίδες Αθηναϊκός 89-59, Ηρακλής Εύνικος 80-75, Πας Γιάννενα Ελευθερία Μοστάτου 61-66, Χανιά Λίκη Λευκάδας 79-91 και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 73-106, με ένα χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρίποτα. 20 τρίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι που παραδείχθηκε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά λέει στην καριέρα μου δέχομαι 20 τρίποντα. Και στο γυναικείο πρωτάθλημα 20 τρίποντα θα πρέπει να βλέπαμε μόνο σε αγώνα εθνικών ομάδων και από Κορέα, από Ιαπωνία, από τις χώρες αυτές που σουτάρουν πάρα πολύ. Να πούμε ότι η αναμέτρηση του Πρωτέα Βούλας με τον Ολυμπιακό δεν έγινε, καθώς μία εκ των ξένων παικτριών του Ολυμπιακού αγωνιζόταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 3-3 και έτσι κρίθηκε να αναβληθεί αυτό το παιχνίδι. Προφανώς θα ζήτησε ο Ολυμπιακός την αναβολή του. Ναι. Να πούμε ότι η αγωνιστική έχουμε την Κυριακή. Για την τέταρτη αγωνιστική θα παίξει ο Ολυμπιακός Εσπερίδες, Εύνικος Πρωτέας Βούλας, Ελευθερία Μοσχάτου Ηρακλής, Νίκη Λεφτάδας Πας Γιάννηνα, Χανιά ΠΑΟΚ και Αθηναϊκός Παναθηναϊκός. Αθηναϊκός Παναθηναϊκός, θυμόμαστε όλα τα μεγάλα παιχνίδια με Λολίδα Λίμουρα, με Χατζη Νικολάου. Mm-hmm. Με Νίκο Χαρδαλιά στα πράγματα τότε. Τότε που ήταν δήμαρχος Βίρωνα. Δήμαρχος και ναι. Πρόεδρος της ομάδας. Και πρόεδρος του, ναι. Και μιας που λέμε για τον μπάσκετ γυναικών, να πούμε ότι υπάρχουν και αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την ομάδα της Μπεσίκτας. Ένας Παναθηναϊκός που έχει κάνει δύο εκτός έδρας νίκες, μία ναι, με τη Μέκελεν και μία. Και μάλιστα, νίκες θρίλερ, έτσι, δηλαδή ήταν... Το ένα στην παράταση και το άλλο σχετικά πιο εύκολα. Ήταν δύσκολες νίκες. Λοιπόν, να σας πούμε ακριβώς πώς έχει το πρόγραμμα. Μισό λεπτάκι. Έχουμε λοιπόν... Τον Παναθηναϊκό να παίζει με την Μπεσίκτας όπως προανέφερα. Και έχουμε επίσης Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει... Έχουμε την Ερυθρέα Μοσχάτου, η οποία υποδέχεται την Κάντιφ στις 7.30. Ένα μάτι το οποίο είναι αύριο. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας την Πέμπτη με την Ουγγρική Ριζόμπεροκ. Μια παραδοσιακή δύναμη. Νομίζω ότι είναι Σλοβακά, κάτι Σλοβα... Δεν είναι Ουγγρική. Μπορεί να κάνω πολλά. Και να πάμε και γρήγορα να δούμε και για το βόλεϊ, το οποίο πλέον ανοίγει αμέσως είναι για τη Βόλεϊ Λίγκ. Σλοβακία. Σλοβακία. Πάνω στην αποκεκτημένη ταχύτητα είπα Ουγγαρία. Εντάξει, έτσι γάρο δρόμος είναι. Σωστό. Λοιπόν, να πούμε ότι ανοίγει το πρόγραμμα της Volley League. Καθώς δεν πέρασε η πρόταση του Κέρκη Σάμου να μετάσχει και αυτός ή να καθυστερήσει έστω το πρόγραμμα της Volley League. Μια Volley League η οποία πλέον θα είναι με 9 ομάδες. Κάθε χρόνο νομίζω όλο και λιγοστεύει όχι μόνο το θέαμα, αλλά γενικότερα το ενδιαφέρον προς τη Volley League. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις το Σάββατο στις 8.30 Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί το Μήλωνα. Την Κυριακή Φοίνικα Σύρου Πήγασος Πολύχνης, στις 7 Καλαμάτα Άθλος Ορεσιάδας και τη Δευτέρα
υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στις 5 η ώρα. Πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, το οποίο θα έχουμε και εκεί εξέλιξη να δούμε το πρόγραμμα, το οποίο έχουμε την πρεμιέρα Παναθηναϊκός, ο οποίος όχι, δεύτερη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός είναι γενική στον Άρη πρώτη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν στις 5 το Σάββατο Παναθηναϊκός Μαρκόπουλο, στις 6 Ηλυσιακός Άρης, την ίδια ώρα Απολλώνιος Κερατσινίου ΑΕΚ και Λαμία Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα θα υποδεχτεί την ομάδα της Θέτιδας Βούλας και στις 6.30 οι Ακαδημίες Πρωταθλητών Πέφτων θα παίξουν με την Σαντορίνη. Αυτά και για το βόλεϊ. Να δούμε κάποιες ειδήσεις επί του πιεστηρίου πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, καθώς σήμερα τράβηξε λίγο παραπάνω η εκπομπή. Είχαμε και τόσα πράγματα να πούμε. Ενώ το σκορ παραμένει στο 1-1 της Γαλάτα με την Μπάγερν, όπως βλέπω. Η Ίντερ ακόμα είναι στο 1-0. Το Περιστέρι στο ημίχρονο προηγείται τη Σομπατέλη με 45-34. Είπαμε για αύριο η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τη Σάσαρη. Και να πούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις, περισσότερο που να κάνουν με το θέμα που λέγαμε στο κεντρικό θέμα της εκπομπής, με το τι ποινές περιλαμβάνει το κατηγορητήριο του Ολυμπιακού. Και να πούμε ότι ξεκινάει και το NBA και να πούμε με την ευκαιρία ότι όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μοίρασε παπούτσια στους συμπαίκτες του, τα καινούργια κιόλας, τα Greek Freak, το 5. Ότι υπογράφει νέα max επέκταση, 186 εκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια. Το maximum συμβόλαιο μπορεί να πάρεις. Και μάλιστα φημολογείται τις τελευταίες ώρες ότι ίσως πάει στο Μιλγό και ο James Harden. Ο οποίος έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι αν δεν φύγει από τους Sixers μπορεί να σταματήσει το μπάσκετ. Ναι. Μπορεί να αποσυρθεί. Να πούμε ο νέος προπονητής του Ατρόμητου είναι ο Σάσα Ήλιτς. Ναι. Και επίσης μια σκέψη για το NBA, να πούμε ότι ξεκινάει σήμερα φυσικά με παιχνιδάρα. Το είχαμε συζητήσει πάλι ότι... Μα είναι πάντα ένα εμπορικό παιχνίδι. Τι θα βάλεις, τι θα βάλεις. Θα βάλεις τον πρωταθλητή και θα του δώσεις αντίπαλο ένα μεγάλο μπραντ. Και έτσι σήμερα ξεκινάνε οι Denver Nuggets που δέχονται τους Lakers. Αυτό είναι. Δεν θέλεις κάτι άλλο. Τι θες, πρώτο παιχνίδι. Δεν θέλω. Mm. Και στις 5 παίζει, 2,5 ώρα είναι αυτό, Ελλάδος, το Denver Nuggets LA Lakers και στις 5 Golden State Warriors εναντίον Phoenix Suns. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι σήμερα που δίνουν την αυλαία στο NBA. Λοιπόν, να πούμε και κάτι τελευταίο. Που ανοίγουν την αυλαία μάλλον στο NBA. Το περασμένο Σάββατο έγινε και μια ωραία εκδήλωση στο αυτό... Μέγαρο Μουσικής, εκεί όπου... Στην οποία παρευρέθηκες και έχεις παραβρέθηκα... και έχεις το ρεπορτάζ. Ακριβώς, και πολλοί συνάδελφοι. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στο Diego Armando Maradona με το βιβλίο Diego Εμπιστευτικό, ενός Αργεντίνου συγγραφέα, του Λουτσιάνο Βερνίκε. Ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ήταν ο Γιάννης Κορδόνης και ο Γιάννης Τσαούσης, δύο ραδιοφωνική παραγωγή, όπως και ο Θοδωρής ο Μανίκας. Γιάννης Βγανέλης έδωσε το δικό του τόνο στην εκδήλωση. Αρκετός κόσμος από το χώρο του αθλητισμού, αλλά και των υπολείπων τεχνών, θα λέγαμε, καθώς Diego Armando Maradona νομίζω ότι φεύγει πέρα από το χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που είπαν πολλοί από τους ομιλητές, ένας γήινος σούπερστάρ. Φυσικά. Χρήστο, πες στον κόσμο ακριβώς τι διαπραγματεύεται το βιβλίο, πώς μπορεί να το προμηθευτεί αν... Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Belle Epoque, μπορεί ο κόσμος να πάει σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία να το βρει. Mm-hmm. Ενδιαφέρον βιβλίο, είχα πάει και στην πρώτη παρουσίαση που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες. Και φυσικά έχετε την ευκαιρία όσοι θέλετε να δείτε και το νέο βιβλίο, τα ματωμένα γκολ, τα οποία αναφέρονται στις σχέσεις της πολιτικής με το χώρο του ποδοσφαίρου, ειδικά με δικτατορίες. Αναφέρθηκαν κάποια παραδείγματα της Αργεντινής με τον με το 1978, όταν είχε πάρει και το Μουντιάλ, και άλλα πολλά, τα οποία βέβαια θα είναι καλό να το διαβάσετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε κάποια από τις εκπομπές να βάλουμε ένα giveaway, να πρωτοτυπήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, από τον Γιάννη Γιαννούλα, που ήταν όπως πάντα στην συμπαρουσίαση της εκπομπής, και τον Χρήστο Γεωργίου,
Ευχόμαστε να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα, αν δεν προκύψει κάτι όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ. Ωστότε, να καλή επιτυχία στις ομάδες μας, στο ποδόσφαιρο μπάσκετ. Σημαντικό, σημαντικό. Μακριά από έκτροπα τα οποία χαλάνε την εικόνα του αθλητισμού, είτε αυτά προέρχονται από Ολυμπιακό, είτε από Παναθηναϊκό, είτε από οποιοδήποτε άλλη ομάδα. Μόνο κακό κάνουν στον αθλητισμό, τίποτα καλό. Και φυσικά να πρετανεύσει η λογική αυτή τη φορά από τον αθλητικό δικαστή, ώστε να μην ξανασυμβούν ανάλογα περιστατικά στο εγγύς μέλλον. Το μαχαίρι στο κόκαλο που λέγανε πάλι, πάλι, πάλι. Οι παλιοί πάντα έχουμε το γνώτισε αυτόν. Λοιπόν, αυτά ήταν και σήμερα τα νέα μας εδώ από το Flash Sport. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.